Λοιπόν, πάμε. Εγώ θα παραιτηθώ, αλλά ο Λεβέντης τον ξεμπροστιάζω. Αύριο. Η κυρία Μεντεσίδου. Ποια είναι η κυρία Μεντεσίδου? Αύριο θα παραιτηθείτε. Η πρώτη ψηφοδέλτια τη Καβάλα. Αύριο θα παραιτηθείτε. Δεν σα ενδιαφέρει που θα παραιτηθώ τώρα. Δημοσιογραφικά ρωτάει. Όχι, δεν ενδιαφέρει. Πώς. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, πλειοψηφία. Και έχουμε αλλαγέ στο οργανισμό τη Βουλή. Έχουμε ονομαστικέ πληροφορίε. Μπορεί να πέσει η κυβέρνηση. Εγώ. Θα παραιτηθεί και ο κύριο Παπαδόπουλο. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Χάνετε πλειοψηφία. Ούτε κατηγορώ το ΣΥΡΙΖΑ. Να βγει το ΣΥΡΙΖΑ να με υπερασπιστεί. Όταν δεν μιλάει κανένας. Σας άφησαν. Όταν με κατηγορεί ο Λεβέντης. Σας άφησαν. Ένα λεπτό, παιδιά. Έχετε πικρία και αυτό το βγάζετε, κυρία Μεγαλοοικονόμου, τώρα. Ακριβώς. Δικαιολογημένα. Αυτό ακριβώς. Ε? Μόνοι σας τα αποτελέσματα. Όταν υπερασπίζομαι, όταν αυτό μου να αποδείξει ότι δεν είμαι ελέφαντα. Όταν κατηγορούν ένα βουλευτή. Εγώ δεν πήγα. Ούτε οφίτσια πήρα, ούτε λεφτά πήρα, ούτε τα 151 σωστό, είμαι. Σωστό. Εγώ τα πήγα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 153 με του Χανέλ. Και έγινε το 154. Και ψήφισα και τον προϋπολογισμό μου γιατί ήθελα να βοηθήσω. Μάλιστα. Δεν πήρα ούτε υπουργεία, ούτε πουλήθηκα. Άρα. Λοιπόν, ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει με δική μου. Μπορεί δηλαδή. Λοιπόν, να βγει και να πει το κόμμα ότι η Λεβέντη κάτσε φρόνημα γιατί. Να μην ξύνεσαι. Άρα... Έχει τόσες μπομπές στην πλάτη. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Και από τον πάνω που λέει: αν δεν με σώσετε, δεν θα κάνετε παρέλαση. Απειλείται για την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Και από την κυρία Μεγαλοοικονόμου με την καλή έννοια. Το λέω πολιτικά: ότι αν δεν με στηρίξετε, θα βγάλω το χημικό και τα λοιπά. Όχι, μα να σα πω και πολιτική αστάθεια. Κινδυνεύει η πλειοψηφία. Εγώ δεν θα φύγω. Δεν τα έχω εγώ με τον Τσίπρα. Ξεμπροστιάζω τον Λεβέντη.